Ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της Επιτροπής Πρωτοβουλίας, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σύλλογου Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Δήξης Αττικής, με ψήφους 9 υπέρ κατά, ούτε καν λευκό, κατά 1, πήρε απόφαση να συμμετέχει στη σημερινή σύσκεψη. Δεν θα αναφερθώ γενικά, όχι, θα αναφερθώ μόνο στην Αττική τι συμβαίνει. Τα γενικά θα τα πει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, πιστεύω ότι την μελέτη θα κάνει. Ίσως η κυβέρνηση έβγαλε συμπεράσματα από διάφορα προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας. Και εφόσον εφαρμόζει το Σύνταγμα όπως το ψήφισα και το κάνουν Ευαγγέλιο το Σύνταγμα της Ελλάδος, που λέει τι, δεν θυμάμαι ποια παράγραφο, ότι η πολιτεία οφείλει να δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις για τους κατοίκους τους, για τους πολίτες, ώστε να έχουν όλη εργασία. Μόνιμη εργασία φυσικά και όχι ελαστική. Ανέφερε πριν ο πρόεδρος, ο γιατρός, ότι η αναλογία είναι 4 μόνιμοι, 2 συμβασιούχοι. Άρα τα προγράμματα αυτά, για πρώτη φορά φέτος, όταν πλέον τα έχουν δοκιμάσει σε όλους τους κοινωνικούς φορείς, που είναι ΟΤΑ, που είναι νοσοκομεία, που είναι παιδεία, υγεία, ήθελαν να τα εφαρμόσουν και στο περιβάλλον. Και δυστυχώς τα θύματα στο ΜΑΤΙ, 100 και πλέον, τα θύματα στην Πυροπόννησο το 2007-87, αν δεν κάνω λάθος, αν και οι δηλώσεις μετά από τέτοια φαινόμενα κυβερνητικές ήταν να αλλάξει η πολιτική απέναντι στο περιβάλλον, βλέπουμε σήμερα ότι εστιάζουν τις καταστροφές και τις συνδέουν με την κλιματική αλλαγή. Επειδή τυχαίνει να είμαι και δασολόγος, να πούμε ότι οι φωτιές είναι φαινόμενο του καιρού, αλλά η επέκταση των φωτιών και οι καταστροφικές συνέπειες είναι συνέπεια της εγκατάλειψης της διαχείρισης των δασών. Άρα αυτή τη στιγμή φέτος, για πρώτη φορά στα χρονικά, εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της κοινοφιλούς εργασίας, που σημαίνει εργαζόμενοι με μισά δικαιώματα από τους μόνιμους, με μισά δικαιώματα, ακούτε τώρα αναλογίες στο νομό Αττικής. Στο νομό Αττικής, στις δασικές υπηρεσίες στις οποίες υποσυλλήφθηκαν αυτοί οι συνάδελφοι, είναι 528 συμβασιούχοι, οφελούμενοι τους λένε, 150 μόνιμοι. Η αναλογία είναι 1:3,5. Αν πάμε στο παράδειγμα του αρχείου πόρου, η μόνιμη είναι 8, η οφελούμενη κοινωνική εργασία 63. Μέγαρα, 14 μόνιμοι, 57 συμβασιούχοι. Λαύριο, 16 μόνιμοι, 64 συμβασιούχοι. Και πάει λέγοντας. Έχει τώρα η κυβέρνηση και αντί να στραφεί στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, ώστε να μην έχουμε τις συνέπειες τις αρνητικές από μία πυρκαγιά, να μην πληρώνουμε νεκρούς, αθώους πολίτες, έρχεται να το λύσει το πρόβλημα με προσωρινά, καθαρά με τους υπηρετικούς εργαζόμενους, οι οποίοι η σύμβασή τους λύγει σε 3-4, σε τόνο μήνα αρχίζουν να απολύονται κιόλας. Άρα θα έρθει η αντιπυρική περίοδος που αρχίζει το Μάη και εκεί που θα χρειάζεται να κάνουμε αποψηλώσεις παρόδιων ζωνών δίπλα στους δρόμους, εκεί δεν θα υπάρχουν προσωπικό σας αρχεία, εκεί θα καλέσουν τους εργολάβους να αναλάβουν το έργο το οποίο οφείλει να παράξει η δημόσια υπηρεσία. Άρα, συνάδελφοι, καταλαβαίνετε ότι το δικαίωμα στην εργασία, που είναι ανιθέο το δικαίωμα του καθενός, δεν το χαρίζουμε σε κανέναν. Ούτε το παζαρεύουμε. Αν θα δουλεύουμε με 2 ώρες, με 3, με 5, αν δουλεύουμε με ελικιαζόμενους, αν και αν. Σήμερα στις αποκεντρωμένες διοικησίες έχουν τώρα και νέοι εργαζόμενοι. Είναι άλλοι επιστήμονες που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Επιπλέον έχουμε και ενοικιαζόμενους από τον ΕΚΧΑ. Ο ΕΚΧΑ είναι το κτηματολόγιο, ξέρετε. Εφόσον το δημόσιο δεν μπορεί να ελέγξει τους δασικούς χάρτες, προσέλαβε ο ΕΚΧΑ και τους δανείζει στις δασικές υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά που πρέπει να κάνουν οι μόνιμοι. Καταλαβαίνετε όλοι, επειδή κάναμε περιοδίες στους αδέρφους, ευχαριστούμε τους αδέρφους από το Λαύριο για την παρουσία τους. Αναδείχθηκαν και πολλά προβλήματα πώς αυτοί οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας και τρίτης. Επιπλέον τους είναι έρμεα της πολιτείας από κάτι αητονίχηδες εργατοπατέρες κάποιων νοσοματίων πανελλαδικών να τους γράψουν μέσω του Facebook στα σωματεία τους χωρίς καν να γνωρίσουν τους εργαζόμενους, χωρίς να ξέρουν ποιοι είναι. Και όταν τους ζητάνε στοιχεία, στείλτε με στο καταστατικό να δούμε ποιοι είστε εσείς, τότε τους βρίζουν κιόλας μέσα από τα Facebook.
να μην με ακρηγορήσω, συνάδελφοι, επειδή τελειώνω, επειδή το γενικό πρέπει να σου λέω με το ειδικό, θέλω να αναφέρω και κάτι ευχάριστο στους συναδέλφους. Αυτοί οι συνάδελφοι δραστηριότητες τους αντιμετώπιζε η πολιτεία στις 5 αποκεντρωμένες διοικήσεις από τις 7 ως ανειδίκευτοι εργάτες. Αν και περάσανε εκπαίδευση από εμάς, κάνουν το έργο που κάνει οι δραστηριότητες οι μόνιμοι, τους κολλούσαν ένσημα, όχι στο δραστηριότη που δικαιούται και κάποια επιδόματα, αν δεν έχουν απαραίτητα τα ένσημα που. Αλλά ως ανειδίκευτοι εργάτες. Σήμερα, μετά επαφή με το Υπουργείο και τη συνάντηση που είχαμε μαζί με τη Συμβολή του Εργατικού Κέντρου Λαβρίο, Πάτρας, Λάρισα και Αγρινίου, οφείλουμε να ανακοινώσουμε ότι μας κοινοποίησε η κυρία Γραμματέας ότι ο Σουνούπο αύριο μάλλον λύνεται και με τον ΕΦΧΑ και το πρόβλημα με τα ένσημά σας. Αυτά τα λίγα.